λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτάς σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Ούλα πολιτεύκεις και για ποιο σκοπό είσαι τα χαμέ και δουλεύκεις και για τις υποψίες σας για τον Αντζουλή. Και ακόμα ξέρω πως δεν έχεις καμιά σχέση με τη δηλητηρίασή μου. Είσαι αθώος και σου και Μαριούλα. Τι σου είπε δηλαδή ο πολιτεύκης? Ένα σου τα εξηγήσει ούλα γίνος. Αμα πριχού να συντύσετε, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την υπόθεση. Γιατί θέλω με σωστός μητά σου, στράτο. Γιατί αδίκησασαι. Κι όσον και αν μεν το πιστεύκεις, νιώθω άσχημα για τον το πράγμα. Και σε ποιο θέμα αφορά αυτό που θες να μου ξεκαθαρίσεις? Την πολυμνία. Εσύ και εγώ δεν έχουμε να πούμε τίποτα απολύτως για την πολυμνία. Εξάλλου, από τη στιγμή που ήρθε και με κατηγόρησες εσένα, ο γάμος μας έχει τελειώσει. Καταλάβοντας νιώθεις, ρε στρατό. Η αλήθεια έτσι είναι η πολυμνία. Τα ίδια έκανε και μητά. Άμα είναι στραώνετον που την αζούλαν, έκανε πράγματα που τα σκέφτεται πρώτα. Όπως και τότε που ευούρισε να σε παντρευτεί. Κάτι πάλι τέτοια. Αμά να σου πω την αλήθεια, είναι καρτερουρέστρα το φτάσει στο σημείο να έρθει να σε κατηγοράσει εμένα για φόνο. Όπως φαίνεται, πληγώθηκε πολλά που πιστεύει πως την γεράδωσες. Δεν θα συζητήσω μαζί σου τα θέματα μου με την πολυμνία, εντάξει. Καταλάω σε. Αμά σε τούν την περίπτωση πρέπει να παραδεχτώ πως η πολυμνία κάνει λάθος. Και στο ότι το κύμα είναι με ψαγέψεις και στο ότι την απάντησες. Δεν ξέρω που το πας κι ούτε θέλω να μάθω. Στρατό, μπορεί να σε εκπλήσει τον το πράγμα που να σου πω. Αμα αρκούμε μια άλλη πελάρα να χωρίσετε για ένα μαύρο σκότεινο γράμμα. Τώρα δηλαδή τι μου λες, ότι θες να στηρίξεις το γάμο μας? Εγώ φαντάστηκα ότι θα χαιρόσουν αν άκουγες πως χωρίσαμε. Ναι. Αν ήταν άλλος πως τα πράγματα και αποδεικνύεται πως δεν ήσουν ο αγνός ήρωας που επίστευκε η πολύμνια, τότε ναι. Ήταν να πετάσω στα σκουβιά μου να σε γκρεμίσω από το θρόνο σου. Αμέ συμβαίνει τον τώρα στράτο. Αν το σκεφτεί, ρε, και του γελασμά του. Έμπλεξε σε την ιστορία για το δικό μου το συμφέρον. Για τούτο σου λέω. Για την ώρα στράτο, δεν είναι σωστό να χωρίσετε. Παλεύκο του. Γαλάτια μου,
Λυπούμαι πολλά που δεν είμαι δίπλα σου στη δίκη όπως υποσχέθηκα. Αμα να ξέρεις πως μαθαίνω όλα σου αγενίσκονται. Ξέρω το, Πέτρη. Η αλήθεια είναι ότι ένα ήθελα να ήσουν μες στην αίθουσα κοντά μου. Να σε φορώ σε τούτον το μαρτύριο που παίρνω. Όμως δεν πειράζει. Εγώ πάλι νιώθω σε κοντά μου γιατί ξέρω τι σκέφτεσαι με. Σε τούτο διά μου δύναμη και κουράγιο να αντέξω. Καλά κάνεις. Έμαθα ότι η Σεμίλα είναι στην κατάθεση της. Είπε πως τη Σεμίλα για τη σχέση μας. Εσύ το κρύφω ότι προβλημάτισε με πολλά που την άκουσα. Εφοήθηκα. Έρεξαν πολλά σχήμες σκέψεις που τον νου μου. Εν έπρεπε, καρατιά μου. Ξέρω το, αγάπη. Ξέρω το και εν έπρεπε ποτέ μου να αφιβάλλω για λόγου σου. Άλλωστε φάνηκε και από την κατάθεσή της, ποιοι ήταν οι σκοποί της. Ναι. Και εγώ είμαι σίγουρος ποιο όμως είναι εκείνη που κάμε το φόνο. Και να'ρθει η ώρα που να την εξισοπάσουμε. Πιστεύω σε. Αντζέ. Αντζέ. Πετρή, προχτές έγινε και κάτι που με έβαλε σε σκέψη και αμφιβολίες. Αν πάτσε τελικά είσαι μιλέ ένα αθώα και κάναμε λάθος. Δηλαδή εσύ τώρα προσπαθείς να με κάνεις να πιστέψω ότι ξαφνικά μεταλλάχτηκες. Έγινες γενναιόδωρος, φιλέσπλαχνος, νοιάζεσαι για τους άλλους. Εσύ που το έχεις αποδείξει πολλές φορές ότι δεν το έχεις σε τίποτα να πατήσεις επιπτωμάτων για να κάνεις το δικό σου. Πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι θα μου κάνεις τη χάρη να αφήσεις την Πολύμνια. Όσο κι αν λες ότι είσαι σίγουρος για την αθότητά μου. Και να πω σε καμιά ρέστρα να πιστεύεις πως θέλω πίσω την Πολύμνια. Τόσα χρόνια που την είχα, μπελάμπα στα τζέρατά μου. Καναγιώργη, εντάξει. Ας μην γελιόμαστε. Αυτά τα έχεις ξαναπεί. Από τη στιγμή που της έδωσες εκείνο το δαχτυλίδι, είναι φανερό ότι τη διεκδίκησες. Και επειδή η Πολύμνια σε απέρριψε, αποφάσισες ξαφνικά να μου το παίξεις καλώς. Γιατί έτσι σε συμφέρει. Έχεις δίκιο, Στράτο. Αν ήταν άλλη περίπτωση, δεν θα είχα ευκαιρία να σε τσαλαπατήσω γαμί. Γιατί είναι και ξιάνω πως με έκαμε τσερατά και για ελέη σου έκατσα 10 χρόνους μες στη κάψη. Παραδέχομαι το. Πάτω επιπτωμάτων για να πετύχω τον σκοπό μου. Μα σε δουν την περίπτωση, Στράτο, το πτώμα είναι ο άνθρωπος που να μου σώσει τη ζωή μου. Για τούτο, εμέ συμφέρει να τον πατήσω γαμί. Ευτυχώς τουλάχιστον που το παραδέχεσαι. Το συμφέρον μου πάντα ξέρω το. Το θέμα είναι να μπορεί να κάνεις εσύ τώρα ποδάκια με την Πολύμνια. Το τι θα κάνω εγώ με την Πολύμνια είναι δική μου υπόθεση. Καλό. Σκέφτου το πάντως, γιατί έχεις μια πολλά καλή περίπτωση τώρα, ευκαιρία, για να στραφεί κοντά σου και για να κάνω πίσω. Έφτανε κατόχο μες στα πόδια σας. Και τούτη είναι η απόδειξη πως ό,τι λαλώ εννοώ το. Εν το γράμμα, Στράτο, που έγινε και η αιτία να χωριστείς με την Πολύμνια. Ήταν να το έχω την πολυδεύκη, αλλά είπα να σου το δώκω εσένα. Πιάς το και κάμε το ό,τι θέλεις. Τούτον είναι το δεύτερο γράμμα. Έπεψε μου άλλο ένα να λάβω κάτω του φίβου. Σε εκείνον ελάλε μου ότι πιστεύεις στην αθότητα μου, αλλά ότι κάνω λάθος για το άτομο που υποψιάζομαι. Μα γιατί σε μιλέ μου λάλη. Για ποιον άλλη. Δεν και υποψιάζομαστε κανέναν άλλο. Και πώς θέλω να σταβώ στην κοινό σε σίγουρος. Ότι σε μιλέ δηλαδή ένα αθώα. Δεν ξέρω, Πετρή μου. Ό,τι και να σου πω είναι λάθος. Τον το γράμμα ανησύχησε με τέλεια. Και αμέ που ήμουν σύριο ότι ήβραμε μια άκρα, τώρα και να φιβάλλω πάλι. Ράδια μου, με διασπίστησε τούτα που γράφει τούτος. Στο κάτω-κάτω, εν και ξέρω με να μπουσί μες στο νου του. Και τούτα που λαλεί, εν έχουν βάση. Ναι. Τούτο μου είπε ο φίλος. Τέλος πάντων, αφήσε τα γράμματα τώρα και έλα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πεις και σου την γνώμη σου. Το πράγμα. Πράγμα είναι ένα πλάσμα που θέλει να βοηθήσει τις έρευνες που γίνονται για να αποδειχτεί η αθωότητά σου. Και τούτος, ο μόνος ικανός που μπορεί να μας βοηθήσει ούτως ώστε σε μιλέ να παραδεχτεί την ενοχή της. Αλήθεια. Και ποιος είναι τούτος? Ο Μπαρίς.
Ναι. Γεια σου, Σαρπέλια. Γεια σου. Τι θέλεις? Να μιλήσουμε. Για ποιον πράγμα? Με τούτα όλα που γίνονται, νιώθω την ανάγκη να σου πω κάποια πράγματα. Σαν τι πράγματα? Η εμφάνιση του πατέρα μας έκαμε με να σκεφτώ διάφορα και να καταλάβω πόσο αδύναμη είμαι τελικά. Αδύναμη. Έναν εσύ που εχουμίζεσουν πως είσαι πιο δυνατή πουλες μας, πως αστάθηκες στα πόθηκες σου και μάλιστα μόνη σου. Τι άλλαξε τώρα και ξαφνικά έγινε εσύ αδύναμη? Πάντα ήμουν αδύναμη. Απλά τόσον καιρόν προσπαθούσα να δείχνω δυνατή. Και ήταν πολύ δύσκολο. Στην πραγματικότητα όμως ζούσαμε στην άρνηση. Αρνιόμουν πεισματικά να κοιτάξω μέσα μου, να δω την αδυναμία μου. Τούτο που είπα του παπά μας είναι αλήθεια. Ωστόσο, ότι εστράφηκα στον Καράγιορκη είναι τίποτε άλλο παρά μια απελπισμένη προσπάθεια να καλύψω το κενό που μας άφησε η απουσία του πατέρα μας. Αλήθεια ένιωθες έτσι πράγμα? Γιατί ποτέ σου εμάς αδόκες να καταλάβουμε το οτιδήποτε? Επειδή δεν ήθελα να δεις έτσι πράγμα, ειδικά εσύ. Γιατί? Δεν ήθελα να δεις τον πόνο μου να επηρεαστείς και να νιώσεις εσύ αδύναμη. Αν και η αλήθεια είναι πως έγινε ακριβώς το αντίθετο. Τι θέλεις να πεις? Ενώ εγώ προσπαθούσα να σου δω δύναμη, στην ουσία να δεις με εσύ εμένα. Αν δεν ήσουν εσύ, Σαρπέλια, θα άντεχα. Σίγουρα ήταν να καταλήξω στο ψυχιατρίο, όπως είχαν ούτσι η Λετίτσια. Και για να σου πω την αλήθεια, έφτασα στο σημείο να σκεφτώ να αυτοκτονήσω. Και ο μόνος λόγος που δεν το έκαμε ήσουν εσύ. Ναι, Σαρπέλια. Εν το έκαμα για χάρη σου, για το χατήρι σου. Έπρεπε να σταθώ δυνατή, να αντέξω. Για τούτον, χρωστώ σου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί χωρίς να το ξέρεις, έσωσες μου κυριολεκτικά τη ζωή μου. Πολλές φορές. Πιστεύει πως ο Μπαρίς να μας βοηθήσει πολλά στην έρευνα που κάνουμε για τη Σεμίλε. Και είμαι ο φίλος να του πω να αρκέψει να τη σκοντεύει. Εν και εκείνος Τούρκος, γνωρίζονται και μεταξύ τους. Είναι πιο εύκολο να τον εμπιστευτεί. Ναι. Ναι, πράγματι, ο Μπαρίς να μπορούσε να με βοηθήσει. Το θέμα είναι αν θέλουμε εμείς τη βοήθειά του. Πέτρι μου, ξέρουμε και δυο μας πολλά καλά ότι ο Μπαρίς θέλει να με βοηθήσει μόνο και μόνο για να κοντέψει τις ειρήνης μας. Ναι, τούτο είναι αλήθεια, αλλά παραδέχτηκε μου το και ο ίδιος. Μα υποσχέθηκε μου πως να μείνει μακρά από την ειρήνη. Για την ώρα έτσι. Και σου πιστεύεις το? Πέτρι μου, ξιάνεις ότι ο Μπαρίς και η ειρήνη είναι δυο πλάσματα πληγωμένα από τον έρωτα? Έναν έρωτα τόσο δυνατό που τους έκαμε μάλιστα να κλεφτούν δίχως να λοαρκάσουν κινδύνους. Ξέρεις ότι τότε που έφυγε ο Μπαρίς, η Λίνη ήρθε δαμέ και ήβρε με κλαμμένη και είπε μου ότι θέλει να πάει να τον έβρει. Ήταν έτοιμη να πάει μες τους θύλακες στο Κιόνελ για να τον έβρει και να ρίψω κινδυνέψει τη ζωή της πάλι. Τα πράγματα. Εγώ είχα ιδέα. Ναι.
Ευτυχώς όμως η κατάφερα τελευταία στιγμή και έπεισα την να μην κάνει έτσι πελάρα. Τι γρήνει εδώ και μου το λέω ότι θα το κάνει. Τι έχω πιστεύω την ότι το προσπαθεί. Όμως, Πετρή μου, εν τζεν αρκεί μου να ξανάψει τούτη φλόγα που έχει μες στην καρδιά της. Μια αναφορμή χρειάζεται και εν τούτο που προσπαθεί να πετύχει τώρα ο Παρίς. Με ένα φορού ο Παρίς που έφυγε πρώτος. Ακριβώς. Και τώρα γυρεύει ένα λόγο για να στραφεί πίσω. Γιατί εν άντεξε. Είμαι σιούρη για τούτο. Κοίτα, Πετρή. Ναι. Πράγματι, ο Μπαρίς να μπορούσε να ήταν μεγάλη βοήθεια για λόγου μου. Όμως, τούτη τη στιγμή, πρέπει πάση θυσία ο Μπαρίς και η Ειρήνη να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον. Για να μην περάσουμε πάλι τα ίδια μέσα σου πω και χειρότερα. Γιατί τούτον είναι να γίνει αν ο Μπαρίς κοντέψει τώρα για να βοηθήσει. Γιατί ξέρουμε πολλά καλά ότι έχει και τους πολλά δύναμη για να αντισταθούν σε τούτον που νιώθουν. Πραγματικά εκπλήσεις με. Εν ήξερα τι να σου πω. Χρειάζεται να πεις κάτι. Και εκτός που τούτον το ευχαριστώ, χρωστώ σου για μια μεγάλη συγγνώμη. Για ποιο πράγμα? Ήμουν πολύ αυστηρή μαζί σου. Εφώναζα σου, σήκωσα το χέρι μου πάνω σου. Όμως εγώ έκανα τα γιατί έτσι νόμιζα πως ήταν να σε προστατέψω. Σε τίποτε που τούτα ούλα τελικά δεν χρειάζεται. Γιατί, όπως αποδείχτηκε, Σαρπέλια, εσύ είσαι η πιο δυνατή από τις τέσσερις μας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Του ταούλα λαλίστα γιατί εννοείς τα ή γιατί αναστατώθηκες που είδαμε τον παπά μας? Η εμφάνιση του πατέρα μας ήταν μια πολλά μεγάλη έκπληξη. Και εμένα βοήθησε με. Βοήθησε με να καταλάβω πόσα σου οφείλω. Πόσο περήφανη είμαι για σένα. Περήφανη? Ναι, Σαρπέλια. Είμαι πολλά περήφανη για σένα. Για την επιμονή σου, το δυναμισμό σου, την εμπιστοσύνη που έχεις στον εαυτό σου. Και εύχομαι τούτα ούλα που σου ελάλουν να μην πιάσαν τόπο. Και να μην αλλάξεις. Έκλεψα τα φωτογραφία του Καραγιώργη. Γιατί? Γιατί είχα αποφασίσει να κάνω εκείνο που σου είπα τόσες φορές. Να τα παραιτήσω όλα και να πάω στην Αθήνα να βρω τον Ανδρέα. Αλλά μάλλον θα έκανα λάθος. Γιατί αν εσύ τόσο καιρό προσπαθούσες να παλέψεις με τις αδυναμίες σου και να πνίξεις το πάθος σου για τον Καραγιώργη, μάλλον πρέπει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Και θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω, Αρκύρα. Ευχαριστώ και που με προστάτεψες που τον πόνο. Έστω και αν ο πόνος σου μέσα σου έτρωεσαι. Κύριε Κυριάκο. Γνωριζόμαστε? Ναι, είμαι ο Άγγελος. Είχα έρθει με τον Ανδρέα στο σπίτι σας τα Χριστούγεννα για να δούμε την Ειρήνη. Με τον Ανδρέα. Α, ναι. Θυμήθηκα. Να μου κάμισε σου δαμέ. Γεια σας, κύριε Πετρή. Γεια σου, Μαριγούλα. Και σου δαμέ.
Ναι, τώρα μένουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Όλοι μαζί. Να μένεις όλοι μαζί, μείνεις και ο Άγγελος. Ναι. Δεν πιστεύω να έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό. Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελα να το ήξερα από πριν. Με τον Άγγελο έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι. Άλλωστε με τον Ανδρέα είναι αχώριστη. Ναι, αλήθεια λέει η Μαριούλα. Ήρθατε να δείτε την Ειρήνη. Ναι, στο δωμάτιο τη. Ναι. Ναι. Παπά μου. Γεια σου, Ειρήνη. Μα αν δεν έφυξε, Αντώτη. Εντού, επειδή σε εκπαιδεύει να δω τη μάνα σου και είπα να ρέξω και που ποτέ να δω τα που κάνεις. Πολλά καλά έκαμες. Να σου κάνω τίποτα πιες. Όχι, αγαπητή μου, ευχαριστώ, ήθελα. Καλό. Κάτσε, κάτσε. Δεν το ήξερα ότι έχεις νέους συγκάτοικους και ότι ένας που τούτους είναι ο Άγγελος. Είναι ο παππούς μου που του παίρνει να έρθει να μείνει παπά. Έτσι, για να κάνει έτσι πράγμα ο Καράγιορκής, πάει να πει ότι του έχει πολύ εμπιστοσύνη. Είναι έτσι. Ειρήνη μου, έμε κοφτεί ποιος τον έπεψε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις ήταν να μου το πεις. Και να σου πω την αλήθεια, δεν αρέσκει μου το πράγμα. Εν μ' αρέσκει η κόρη μου να μην είσαι στο ίδιο σπίτι με τον κάθε μαντράχαλο. Με θυμώνεις, παπά μου, και με φέλεις κακό με τον νου σου. Εν καλό που μου κάνει να έχω φίλους γύρω μου. Έτσι ο Άγγελος η Μαριγούλα αισθανθήκα μου πολλά τώρα με τη δίκη της μάμας μου. Εν μπορείς να φανταστείς πόσο καλά με καμάν να νόθω. Πίστεψέ με. Έλα, Ανδρέα μου. Γεια σου, Παπά. Είσαι καλά, Ιώκα μου. Έχει καιρό να συντύχουμε. Εντάξει, βρουν και με τις δουλειές μου, εν και η δίκη της αρφής σου τώρα της Γαλάτιας και βρούμε. Καταλάβω, Παπά. Μην έχεις έννοια. Πες μου, πώς πάνε τα πράγματα με τη δίκη. Δύσκολα τα πράγματα, Ανδρέα μου. Θέλει πολύ υπομονή. Δύσκολα. Δεν θα τα καταφέρουμε. Ανδρέα, θέλω να σε ευχαριστήσω που φιλοξένησες τη γυναίκα μου και φέρτηκες της πολλά καλά, βοήθησες την είπε μου. Δεν έκανε και τίποτα. Όχι και να έκαμες. Ναι, η Φέδρα είπε μου, φέρτηκες της Κύριος και βοήθησες την. Έτσι σου είπε. Ναι. Καλοσύνη της. Αύριο να ανοίξουμε το Σαχάρα μας και η Φέδρα να τραγουδήσει τα νέα της τραγούδια για πρώτη φορά. Χαίρομαι. Και γιο χαίρομαι. Πετώ που τη χαρά μου. Αμά ήταν να χαίρομαι περί του, ας είχα κοντά μου, Ανδρέα μου. Μια τόσο σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Να σου δείξω πόσο περήφανος είμαι για λέω σου. Κι εγώ να το θέλω, παπά, αλλά έχω πάρα πολλά διαβάσματα. Ξέρω το, γιέ μου. Εν και έχω απέτηση. Αμά ήθελα να σου πω πως είχα την ανάγκη να σε έχω κοντά μου, αρκόψες. Ανδρέα μου, πρέπει να κλείσω τώρα, γιατί κάνουν προετοιμασίες, δάμε, και πρέπει να γουρίσω. Να τα πω είναι τώρα, τώρα. Γεια σου, παπά. Τέλος πάντων, ρε. Ας τα φύγουμε τούτα τώρα. Ήταν που κάνει η μαμά μου. Καλά. Σπαθεί να αντέξει. Είχαμε μια κουβέντα με τη μαμά σου. Και για τούτο που ήρθα από κοντά. Είναι τα κουβέντα.
Εδώ μιλούσαμε για λόγο σου. Και πας στην κουβέντα, είπε μου ότι σκέφτεσουν να πάει να έβρεις τον Παρίς. Άμα έμαθες ότι έφυγε και άφηκεσαι. Είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Παπά, είχα απελπιστεί. Έθελα να είμαι κοντά του και δεν σκεφτούμε καθαρά. Αλλά τώρα του τον πάει. Επέρασε μοιον. Τώρα δεν αισθάνομαι το ίδιο γυαλό του. Είσαι σίγουρη? Σιουρότατη. Δεν θέλω στη ζωή μου κάποιον που έφυγε τζάικεν με. Έστω αν είναι για το καλό μου που το έκαμε. Θέλεις να πεις δηλαδή πως εύκαλες μιαν και καλή τον Παρίς που τη ζωή σου? Παπά, έκαμα το ήδη. Τι είναι? Έσου το πάλι, ο Μπαρίς ήρθε και βρε μέλο μια φορά, ύστερα που έφυγε από τα πηδίθηκια. Ναι, να μου πες τώρα, Ρήνη μου. Του τον πάκουσες. Ήρθε την ημέρα που ήταν να γίνει η δική της μάμας μου. Την πρώτη φορά, Τζίνι, που ήταν κανονισμένο να τραπετεύσει. Μάλιστα. Ώστε ήρθε τζίβρες, α. Και... να μου σε ήθελε. Ήθελε να σταθεί δίπλα μου. Άκουσε πως επιτεθήκαν τις κλούβες της μάμας μου και... ήρθε να με παριορίσει. Όμως εγώ έφτιαξα τον. Και είπα του να μην μου ξανακοντέψει. Επειδή... κατάλαβα πόσο δίκιο είσαι με τσινά που με λάλες, παπά. Ειρήνη μου, είσαι σίγουρη για το που μου λάλεις? Ναι, παπά μου, έσαι μου εμπιστοσύνη. Επέρασε κι ο καιρός που έκανα τις κεφαλής μου και πέφτα σε παγίδες. Μπράβο, κορή. Μπράβο σου. Χαίρομαι πολλά που τα ακούω τούτο. Παπά μου. Αλλά σε παρακαλώ τώρα, μην κάνεις θέμα με τον Άγγελο. Μπορείς να φανταστείς πόσο με βοήθησε η φιλία μας του τον ούλον τον καιρό. Και χρειάζομαι έτσι φίλους, παπά μου. Ειδικά τώρα. Πιστεύεις να μου κάνει θέμα ο πατέρας της που μένω εδώ? Τι να σου πω, μακάρι να ξέρα. Αλλά και να δημιουργηθεί πρόβλημα, θα πούμε στον Καράγιο και να το κανονίσει. Δεν το αναδικό πάντως. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο για έναν πατέρα να μαθαίνει πως η κόρη του μένει στο ίδιο σπίτι με έναν άντρα. Ειδικά στην Κύπρο. Ειρήνη μου, εγώ πρέπει να φύγω να πάω πίσω στο χωρκό. Καλό. Έχετε γεια. Κύριε Κυριάκο. Παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για μένα. Εγώ την Ειρήνη τη βλέπω σαν αδερφή μου. Πόσον καιρό ξέρεις την κόρη μου, Άγγελε? 2-3 μήνες. Ναι, περίπου. Πότε προλάβετε να γίνετε όπως τα αδερφιά? Παπά. Για το θέμα της διαμονής του, να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά από τη στιγμή που τα λυκόρη μου ότι εφέρθηκε εσύ σωστά, ας μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Αμα το καλό μου σας θέλω, να προσέχετε, α. Ανυπόφορο αίσθημα οι τύψεις. Και ειδικά με έχουν να κάνουν με έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας. Τον πατέρα μας. Κι εγώ υποφέρω που εφέρθηκα τόσο σκληρά. Υποφέρω, Καράγιορκη. Γιατί παρόλο που ήξερες πόσο μίσος έτρεφα εναντίον σου, εσύ στάθηκες βράχος δίπλα. Κι εγώ όχι μόνο δεν το εκτίμησα, αλλά έφτασα στο σημείο να θέλω να σε σκοτώσω. Και όταν δεν τα κατάφερα, έπεσα στην παγίδα να ερωτευτώ την ίδια σου τη γυναίκα. Και να ρωτιέμαι κι εγώ ο ίδιος,
Τι είναι εκείνο που με έσπρωξε να κάνω τέτοιο πράγμα? Ήταν όντως τα αισθήματά μου για τη Φέδρα? Μάλλον με τύφλωσε το μίσος μου για σένα. Μήπως τελικά είναι αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσω μέσα μου? Είναι για αυτό άραγε που μιλούσε ο Καλόγερος όταν μου είπε να τελειώσω εκείνα που άφησα στη μέση πριν ξαναπάω να τον βρω? Μήπως εννοούσε ότι πρέπει να απαλλαγώ μια και καλή από τα πάθη μου και να δεχτώ επιτέλους τον πατέρα μου, που ό,τι κι αν συμβεί με θέλει πάντα κοντά του? Μήπως ήρθε επιτέλους ο καιρός να σταματήσω να σε πολεμώ, Καράγιορκη, και να ανοίξω την καρδιά μου για να δεχτώ την αγάπη σου? Καλησπέρα, Πέτρια. Να μου γαμίζαμε έτσι ώρα. Την πολύ μία ψάχνω, ένα δω. Πόμι. Καλύτερα, όχι. Τουλάχιστον, όχι ακόμα. Όχι, πρέπει να τη δω. Πρέπει να τη μιλήσω τώρα. Τι να μου να της πεις? Για το γράμμα? Να μην έτσι οδωρίζουμε. Είπε μου την πολύ μία. Σου είπε αυτό που πιστεύει το γράμμα. Ότι είναι το γράμμα της ερωμένης μου. Αλλά το γράμμα δεν ήταν για μένα. Αυτό θέλω να της εξηγήσω. Να της πω πόσο έξω έπεσε, πόσο λάθος έκανε να με κατηγορεί έτσι άδικα. Καλό, Στράτο. Τουλάχιστον όμως, δώσ' της άλλο καμιά δυο μέρες να ηρεμήσει. Καλά άκουσα τη φωνή σου. Πολύ μία. Πετρή, γιατί τον άφησες να μπει? Νομίζω ήμουν ξεκάθαρη μαζί σου ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ. Ναι, Πολύ μία, ίσου ξεκάθαρη. Όμως, μια και ήρθε, εγώ θα αρκούμε πως είναι καλύτερα να κάτσεις να τον ακούσεις. Να δεις να μου έχει να σου πει. Τσάι. Δεν ήταν ανάγκη να πεις τον κόπο. Και το να βράσεις. Άγγελε, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου μίλησε προηγουμένως ο παπάς μου. Εγώ δεν είναι ανάγκη. Πραγματικά. Κι εγώ αν είχα κόρη το ίδιο θα έκανα. Εγώ όμως ένας άσχημα. Τελικά ό,τι σου αναλαλεί, εφάνηκε ότι έμεινε σε εμπιστοσύνη. Ειρήνη μου, ένας πατέρας που αγαπάει τα παιδιά του, ανησυχεί γι' αυτά. Και πολλές φορές αυτή του η ανησυχία βγαίνει προς τα έξω σαν έλλειψη εμπιστοσύνης. Αυτό συμβαίνει στη δική σου περίπτωση. Ειδικά μετά από όλα όσα έχουν γίνει. Καταλάβαινα που λαλείς. Αλλά για μένα, όπως σου να το δικαιολογήσεις, είναι έλλειψη εμπιστοσύνης του τον Άγγελε. Έτσι είναι ο λόγος που με αναγκάζει να του λαλώ ψέματα. Ψέματα? Ναι. Είπα του ότι έθελω ποιον τον πάρεις, μόνο και μόνο για να σταματήσει να ανησυχεί ότι μια καλή ημέρα μπορεί να με πιέει πελάρα και να πάω να τον εύρω. Πράγμα που δεν πρόκειται να κάνω. Ακόμα και αν εξακολουθώ να τον αγαπώ με όλη μου την ψυχή. Ευαρέθηκα όμως, Άγγελε, να προσπαθούν να μου επιβάλλουν συνέχεια ίνταλος να ζω τη ζωή μου. Μεγάλωσα ποιον. Σε καταλαβαίνω. Σε ζηλεύω κιόλας. Ζηλεύκεις με? Έχεις τους γονείς σου, Ειρήνη. Και παρόλο το μαρτύριο που περνάνε, ακόμα είναι στήριγμά σου, είναι δίπλα σου. Είσαι προτεραιότητά τους. Να σου πω την αλήθεια. Που την μια καταλάβωσε. Εσύ μεγάλωσες μακριά από τους γονείς σου. Σε έναν ορφανοτροφείο, χωρίς να έχεις τη στοργή τους. Από την άλλη, όμως, έχεις την ευκαιρία να ξανασμίξεις με τη μαμά σου και να ζήσεις μαζί της.
Αγγέλε, ξέρεις που μην είσαι και δεν μπορείς ανά πάσα στιγμή να πας να την έβρεις. Εσύ όμως εθιάλεξες να μην καμείς έτσι κίνηση ακόμα. Λίγες το έχω ξαναπεί πως δεν είναι τόσο απλό. Ναι, το παραδέχομαι. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που θέλω να τρέξω κοντά της και να χωθώ στην αγκαλιά της. Όμως εκείνη τη στιγμή εισβάλλουν όλες οι φορές που ένιωσα απόρριψη. Με στιγμάτισαν, πληγώθηκα. Μπαίνουν μέσα στο μυαλό μου και με αποτρέπουν από το να κάνω οτιδήποτε. Δεν βρίσκω μετά το κουράγιο να την πλησιάσω και πάλι. Άσε που υποσυνείδητα νομίζω ότι προσπαθώ να την τιμωρήσω κιόλας. Του τον κάνεις, Άγγελε. Τιμωρείς την. Γιατί η μάμα σου ένεθελε να σε απορρίψει. Και μαζί δεν τιμωρήσει τον εαυτό σου. Ακού, Άγγελε. Νομίζω πως ήρθε ο καιρός να φύγεις πίσω σου το παρελθόν. Να βρεις τη δύναμη και το κουράγιο να τη δεχτείς πίσω στη ζωή σου. Να νιώσεις την αγάπη που να σου δω και απλώσερα. Που να γεμώσει τις καρκές σου το θυκιό σας και να τις γαλιμέψει. Ακούω. Να μπορείς να μου πεις. Ξέρεις για να απλώσεις χέρι πάνω μου πάλι. Όχι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Το έχω παραδεχτεί και σου ζήτησα συγγνώμη. Αλλά ήταν το μόνο λάθος που έκανα. Δεν ισχύει τίποτα άλλο από αυτά που με κατηγορείς. Ευτυχώς που υπάρχει το γράμμα της Κάφκα στο Στράτο. Για να με φαίνεται ότι εγώ είμαι η Πελή. Και για με, εξηγούνται ούλα. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω ξανά και ξανά. Δεν είμαι ο παραλήπτης αυτού του γράμματος. Έτυχε να βρεθεί μπροστά μου και επειδή όπως είδες και εσύ η ίδια περιέχει πληροφορίες για το σχέδιο Κένταυρος, το πήρα. Έτσι βρέθηκε στα χέρια μου. Και ποιος είναι ο παραλήπτης καλό? Αυτό δεν μπορώ να σου το πω για την ώρα. Μην μπορείς να μου το πει, Στράτο. Επειδή είναι σε άλλον παραλήπτη. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Βάλε τη ζήλια σου λίγο στην άκρη και προσπάθησε να με καταλάβεις. Το γράμμα περιέχει στοιχεία για το σχέδιο Κέναλος. Ένα σχέδιο υψίστης σημασίας. Επίσης αναφέρεται στην απόπειρα δηλητηρίασης του Καράγιωργη. Για την οποία έχω κατηγορηθεί άδικα. Από αυτό καταλαβαίνω ότι η Λυδία κατέχει μυστικά και για τις δύο αυτές υποθέσεις και τα κρύβει. Ξέρεις πολύ καλά όταν πρόκειται για θέματα του στρατού. Δεν μπορώ να κάνω το κεφάλι μου. Σε παρακαλώ, άκουσε με. Ξέρεις από πρώτο χέρι ότι εγώ και ο Πολυβέρκης γνωρίζουμε απόρριτα κρατικά μυστικά, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαρρεύσουν. Είναι τεράστια η ευθύνη. Πρέπει να βρούμε την άκρη. Και ευτυχώς ή δυστυχώς η Λυδία είναι ο συνδετικός κρίκος αυτής της υπόθεσης. Μόνο αυτό με συνδέει μαζί της. Στορκίζομαι. Τούτα όλα, πες μου τα πολλές φορές, Στράτο. Γιατί να σε πιστέψω. Γιατί να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Μπορεί να με περιπέζεις. Και μπορεί εσύ να έβαλες τη Λίδια να δηλητηριάσει τον Καραγιορκή. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο να πάρει ο διάολος. Δεν θα τον σκότωνα ποτέ με τέτοιο τρόπο, όσο και να τον μισώ. Ούτε ο ίδιος ο Καραγιορκής δεν το πιστεύει αυτό. Τι? Γιατί μίλησες με τον Καραγιορκή. Ναι, μίλησα. Και είναι σίγουρος για την αθότητά μου. Αποκλείεται. Δεν πιστεύω έτσι πράγμα. Α, ναι. Τότε, μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις πώς δέχτηκε να μου δώσει πίσω το γράμμα. Που το έδωσες εσύ.
Αγαπημένα μου, δεν ξέρω αν πήρες το γράμμα που σου έστειλα την προηγούμενη φορά. Τώρα πια δεν βρίσκομαι στο ψυχιατρίο, αλλά σε κάποιο άλλο μέρος. Που ούτε κι εγώ η ίδια ξέρω που είναι. Όμως, δεν αντέχω άλλο μακριά σου. Παρά το ότι συμβαίνουν γύρω μου πράγματα που θα έπρεπε να με κάνουν να χαίρομαι, εγώ είμαι λυπημένη. Λυπάμαι γιατί μου λείπεις. Και θέλω τόσο πολύ να φύγω από εδώ και να έρθω κοντά σου. Διστάζω όμως για την ώρα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα το κάνω. Θα δεις. Πολύ γρήγορα. Θα έρθω να σε βρω. Και εμφανιστινοπολιδεύκεις έξω από τη λέσχη. Είπες του τίποτε. Ο ημάστρε, καλό. Ίνταλος, ξέρε, ο πολιδεύκεις ότι εγώ μεσημέρι, ώρα, ήμουν και μες στη λέσχη και στα έγινε μπόξο κορτωτός και καρτέρα με να βγω έξω. Α? Εσύ του είπες. Εν του είπες. Μα όχι να μου μιξοκλείς, ρε. Α? Με μοιάζεις τα κλάματα τώρα. Επειδή έχω ήγκες, άντε να είσαι εδώ. Ακού να σου πρόσεξε πολλά καλά. Ένα ταύρο μόνος σου. Χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Όμως προειδοποίησα σε α. Έτσι και καταλάβω ότι παίζεις πίσω από η ράση μου και κάνεις μου παιχνίδι αλλή και τριτσαλή. Εντάξει, κατήσεις σου. Άντε. Ο ενευρίασα πολλά. Κύριε, λέει σου ποιο. Μα ποιο εμποφωνάζεις, παππού. Τέλος πάντων, ο Φίβος Ερέσο. Όχι, είναι στο γραφείο του, γιατί δουλεύει και για τη δίκη. Α, εγώ να σου συντύχω. Και είναι τα πράγματα. Να σου πω. Ατιμάσαι που σου είχα πει ότι εστιμένος κάποιος έξω από σπίτι και παρακολουθά μας. Ναι. Έμαθες ποιος είναι που τον έβαλε πάνω. Είναι. Ο Πολυδεύκης. Ο Πολυδεύκης είναι τα μας παρακολουθά. Του δεν είναι της ώρας τώρα, είναι που μας παρακολουθά. Το θέμα είναι ότι ξέρει ο Πολυδεύκης ήταν που λαλόπεσουν το σπίτι. Ήταν που κάμνω και ήταν που παρπατώ και ήταν που κάθομαι και τώρα κάθομαι με αυτούς τους τέσσερις τείχους. Εν τούτο δεν μπορώ να καταλάβω. Για είναι το πράγμα συντυχάνει και καταλάβω. Κορυφανούλα. Ναι. Ατιμάσαι κάποτε κοινόλα που μου εξομολογήθηκες. Τις απάτες που κάνετε μην. Μαζί με το Φίβο, την ιστορία με τον Εφρήν και τον Γιαννουκά, την απαγωγή που εσύ ήταν ευτύχεται. Α, θυμούμαι. Μάλιστα. Ήω να ξέρεις, για χάρη του δυσάγκουνα μου που σε συγχώρεσα τότε. Ναι, και τούτο να θυμούμαι το. Αμα πού είναι που το πάει σε να κατάλαβα ακόμα. Αμπά, και από την ώρα μου στράφηκε πίσω ο Φίβος, ακέψετε πάλι τα ίδια πίσω από τη ράση μου. Δεν πού μου λαλείς τώρα. Τούτα εκάμαμε τα, ύπουσουτα και τελειώσαν κιόν. Ναι. Άντε να δεχτώ, να πιστέψω ότι εσύ είσαι ενεκατωμένη. Όμως ο Φίβος εστράφηκε πίσω γιατί ύστερες που την απαγωγή που φιλέψασαι με τον Πολυδεύκη έβαλε τον πάνω να με παρακολουθά και να μαθαίνει τα μυστικά. Γιατί εν τούτος ο λόγος προστράφηκε πίσω ο Φίβος. Είναι εμείς επειδή σε αγαπά εσένα και το ξένο το μωρό. Τέλος και εδώ και σου το γράμμα ο Καραγιορκής. Γιατί πολύ απλά πιστεύει πως με κατηγορείς άδικα. Κατάλαβες που φτάσαμε. Να περιμένω δικαίωση
Από τον Καράγιορκη. Δεν το πιστεύω. Αφού ήταν σίγουρος ότι εσύ είσαι ο ένοχος. Ναι. Αλλά όσο απίστευτο και αν ακούγεται, τελικά πίστηκε για την αθωότητά μου. Κατάλαβε πως η Μαριγούλα και εγώ είμαστε θύματα του πραγματικού ενόχου. Αυτού που προσπάθησε στα αλήθεια να τον δηλητριάσει. Και για το ότι με απάντησες, να μου σου είπε. Ούτε γι' αυτό το πιστεύει. Από ό,τι φαίνεται, πιο εύκολα με πιστεύει ο Καράγιορκης από την ίδια μου τη γυναίκα. Κανονικά, ύστερα από αυτό που έκανες να πας στον Καράγιορκη και να με προδώσεις με αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε αυτό να με διώξει μακριά σου. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να προσπαθήσουμε να τα βρούμε ξανά. Δεν καταλαβαίνεις πώς αγαπάω. Πεθαίνω για σένα. Και θέλω να έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Να σου έχω και να μου έχεις εμπιστοσύνη. Να μου έχεις εμπιστοσύνη. Γιατί ως τώρα μου είχες εμπιστοσύνη. Και πρώτος εσύ κόντεψες να διαλύσεις το γάμο μας. Επειδή πίστευκες ότι εγώ είχα σχέση με τον Καράγιορκη. Κάνουμε σαν σχολιαρόπαιδα. Έχουμε αφήσει τη ζήλια μας να μας τυφλώσει και κάνουμε χαζομάρες. Βέβαια, αυτή η ζήλια μπορεί να είναι και μια απόδειξη της αγάπης μας. Ναι, μπορεί. Σε παρακαλώ. Γύρισε στο σπίτι. Θέλω να τα ξαναβρούμε. Μπορεί να έχεις δίκιο. Εντάξει. Να έρθω. Θέλω όμως να μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θες. Για να μου αποδείξεις την αγάπη σου. Θέλω να σταματήσεις να δουλεύεις για τον Καράγιορκη. Θέλω να ξαναπατήσεις το πόδι σου στο Σαχάρα. Γίνεται να μένει, κατάλαβες, το ενδιαφέρον τούτης της κοπέλας. Προσπαθεί να σου το δείξει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, Αναγγέλε. Μα ποια είναι. Με την πολύμνη αν ήταν που γεννήσκεται. Πώς πάει η επιχείρηση Αζούλα. Εν είπαμε πως να βάλουμε έναν τρόπο να κάνουμε κανέναν κοπελούι που να σηκεί το όνομα μου. Ναι, έτσι είπαμε. Άλλαξα γνώμη. Θέλω να μας βοηθήσεις. Και γιατί? Επειδή κατάλαβα, Μπαρίς, ότι δεν μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη. Είναι τέλος γεννήσκεται ο Πολυδεύκης να ξέρει τα μυστικά του Αντζουλί. Εν το πιστεύω ότι συνεχίζεις να μην μου έχεις εμπιστοσύνη. Είπες μου ότι θέλεις να είμαστε χωριστά μόνο για ένα διάστημα. Ώσπου να τελειώσει το ρόσο εφιάλτης με τη μάνα σου και να ερεμήσει η κατάσταση ανάμεσα στις πρώμες κοινωνίες. Ποτέ σου όμως δεν είπες ο παπάς. Και τώρα έρχεται ο παπάς σου και αλλήμω ότι είπες το έτσι πράγμα. Και θέλω να ξέρω αν είναι αλήθεια.